το παλικάρι εδώ είναι κάτω από 18 χρονών. Έτσι δεν είναι? Ναι. Πες το καθαρά. Ναι. Και είσαι πόσο? 16 χρονών. Ναι. Και αποφάσισες να κάνεις τατουάζ. Ναι. Γιατί? Μ' αρέσει. Ένα γούστα είναι αυτό. Φίλες μου και φίλοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε σε μια καινούρια ολόφρεσκη τριλεπιτρίτη. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, τατού άρτιστα από τον Νίκο, τατού Κρού Θεσσαλονίκης, και αυτή φυσικά είναι η εκπομπή τριλεπιτρίτη, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλες τις τατουατζίδικες απορίες σας, όπου δίνουμε απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Και όλες εντός 3 λεπτών. Τώρα, αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά, μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί εγγραφής και μαζί με το καμπανάκι, πολύ σημαντικό, θα ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Τώρα, πριν μπούμε στο σημερινό μας θέμα, ένα plug στα συγκεκριμένα παιδιά. Τα παιδιά αυτά είναι καταπληκτικά. Μία νεανική μπάντα από τη Θεσσαλονίκη με φοβερό rock ήχο, τους οποίους θα απολαύσουμε 16 Οκτωβρίου και σίγουρα θα με backstage. Λοιπόν, τη σημερινή ερώτηση μας τη στέλνει η Νάντια στο λογαριασμό μου στο Instagram, η οποία μας ρωτάει: «Γεια σας κύριε Χρήστο». Πολύ μ' αρέσει όταν λένε κύριε Χρήστο, ψοφάω. «Θέλω πάρα πολύ να κάνω το πρώτο μου τατουάζ σε εσάς. Έχω βρει σχέδιο, κάτι μικρό, αλλά είμαι 16 χρονών. Χρειάζεται συγκατάθεση ή μπορώ και έτσι?» Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και αυτό γιατί στην ηλικία σου πάρα πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται να κάνουν το πρώτο σου τατουάζ. Και για να δώσω απάντηση στην ερώτησή σου, πάμε να βάλουμε 3 λεπτά στο χρονόμετρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ και φύγαμε. Νάντια μου, πρώτα απ' όλα θέλω να ξέρεις πως σε καταλαβαίνω και σε νιώθω απόλυτα. I feel you. Μην με βλέπεις τώρα έτσι χούφταλο, κάποτε ήμουν και εγώ 16 χρονών και καταλαβαίνω απόλυτα πως νιώθεις και πως οι ορμόνες σε βαράνε κόκκινο αυτή τη στιγμή και πόσο πολύ θέλεις ένα πρώτο σου τατουάζ. Είναι μια υπέροχη στιγμή στη ζωή σου, γιατί αρχίζεις να νιώθεις κάπως ανεξάρτητη, να προσπαθείς να διαμορφώσεις την εικόνα σου αν θέλεις και το χαρακτήρα σου. Και αυτό θέλεις να το βγάλεις προς τα έξω. Οκ, μέχρι εδώ. Αλλά όσον αφορά τα τατουάζ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα περισσότερα μέρη του εξωτερικού, πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 χρονών για να χτυπήσεις από μόνη σου, χωρίς τη συγκατάθεση κανενός, ένα τατουάζ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι για να κάνεις ένα τατουάζ και ας είσαι κάτω το 18. Αυτούς τους τρόπους όμως θα τους εξηγήσω λίγο αργότερα. Γιατί πρώτα-πρώτα θέλω να σου πω γιατί πιστεύω εγώ προσωπικά πως δεν πρέπει να βιαστείς για να κάνεις το πρώτο σου. Κοίτα να δεις, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που χτυπάω τατουάζ, σίγουρα έχω κάνει τατουάζ σε άτομα τα οποία είναι κάτω το 18, πάντα όμως με τη συγκατάθεση του γονέα τους. Αλλά ένας από τους βασικότερους λόγους που πιστεύω ότι δεν πρέπει να βιαστείς για να κάνεις το πρώτο σου τατουάζ στα 16 είναι καθαρά οργανικός και έχει να κάνει με το σώμα σου, το οποίο ακόμα αναπτύσσεται και διαμορφώνεται. Που σημαίνει πως το τατουάζ που θα κάνεις τώρα στα 16 σου, πραγματικά πίστεψέ με, πως σε 10 χρόνια, άντε το πολύ 15, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που χτύπησες. Σίγουρα θα σκεφτείς την περίπτωση αφαίρεσης τατουάζ, στο οποίο θα κάνουμε κάποιο βιντεάκι κάποια στιγμή, ή ενός cover-up, δηλαδή θα χρειαστεί να το σκεπάσεις με κάτι μεγαλύτερο. Οργανικά λοιπόν, πιστεύω πως πρέπει να περιμένεις λίγο να δέσει το κορμί σου, να δέσει το σώμα σου και το δέρμα σου. Ο δεύτερος λόγος που πιστεύω πως πρέπει να περιμένεις λίγο είναι ότι ανεξαρτήτως αν ο τρόπος σκέψης σου αυτή τη στιγμή στα 16 φαντάζει όριμος, κατά πάσα πιθανότητα το σχέδιο που θα επιλέξεις τώρα σίγουρα δεν θα σε αντιπροσωπεύει στα 30 σου και στα 40 σου.
Μελλοντικά σίγουρα θα έχεις άλλα ενδιαφέροντα. Οπότε και οι εικόνες που έχεις στο μυαλό σου και οι εικόνες που θα ήθελες πάνω στο κορμί σου θα είναι εντελώς διαφορετικές στο μέλλον. Ο τρίτος λόγος που πιστεύω ότι δεν πρέπει να βιαστείς για ένα πρώτο τατουάζ στα 16 είναι ότι σε αυτή τη φάση σκεφτόμαστε και δρούμε κατά κάποιο τρόπο πιο επιπόλαια, με αρκετή δόση αυθορμητισμού και απερισκεψίας ίσως. Και ένας λόγος που στα λέω αυτά είναι γιατί θέλω να σε προλάβω από το να κάνεις ένα λάθος σε αυτή τη φάση της ζωής σου ή να πάρεις μία λάθος απόφαση τώρα που σίγουρα θα σε ακολουθεί για μία ζωή. Και κάτι ακόμα, η επαγγελματική σου κατεύθυνση ή σταδιοδρομία ή σκέψη ή οτιδήποτε θες να κάνεις στο μέλλον εργασιακά στα 16 σου δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένη. Σκέψου το πολύ καλά, γιατί αν θέλεις να δουλέψεις σαν δάσκαλος, σαν νηπιαγωγός, φυσιοθεραπευτής, στην αστυνομία, τι άλλο. Α, και στον ξενοδοχειακό κλάδο, σε όλα αυτά τα επαγγέλματα δεν αρέσει και πολύ το τατουάζ σε εμφανή σημεία. Οπότε, σκέψου το καλά. Επίσης, θέλω να ξέρεις και να γνωρίζεις πως η αισθητική κάποιου, ο τρόπος δηλαδή που εκφράζεται, τα πράγματα που του αρέσουν, ο τρόπος που βλέπει τη ζωή, είναι κάτι που διαμορφώνεται με τον καιρό. Αλλιώς ντύνεσαι και βάφεσαι όταν είσαι 16 και αλλιώς στα 26. Η αισθητική σου σίγουρα θα αλλάξει, καθώς και τα πράγματα που σε αντιπροσωπεύουν. Ωραία όλα αυτά ρε Χρήστο, αλλά εγώ πάλι επιμένω, τα ξέρω όλα αυτά και θέλω να κάνω το πρώτο μου τατουάζ και ας είμαι 16 χρονών. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, υπάρχουν δύο ξεκάθαροι δρόμοι. Ο πρώτος και ασφαλέστερος τρόπος είναι να έχεις τη συγκατάθεση ενός κηδεμόνα, ενός γονιού, τη μαμά, τον μπαμπά και να επισκεφτείς ένα καταξιωμένο tattoo studio. Και τονίζω πως αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση, γιατί σε ένα καλό tattoo studio σίγουρα θα βρεις καλλιτέχνες καταξιωμένους οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία ως προς το σχέδιο, την τοποθέτηση, την σωστή εφαρμογή πάνω στο κορμί σου και έχουν σαφώς μεγαλύτερη τεχνική κατάρτιση. Και επίσης θα είσαι σίγουρη πως οι συνθήκες υγιεινής, υγειονομικοί κανόνες ακολουθούνται κατά γράμμα σε ένα καλό tattoo studio. Ερώτηση. Παρακαλώ. Πόσο χρονών είναι? Αύριο 17. Και την άφησες να κάνει τατουάζ? Το συζητήσαμε με τον πατέρα της. Ναι. Εγώ είμαι κηδεμόνας της. Αχα. Και εφόσον αύριο είναι τα γενέθλιά της, πιστέψαμε ότι είναι μια καλή ιδέα να της το κάνουμε δώρο εφόσον το ήθελε. Και εφόσον δεν είναι και κανένα ολόκληρο μανίκι, είναι έτσι ένα ωραίο και διακριτικό. Μάλιστα. Γιατί δεν περίμενε να γίνει 18? Γιατί έχω προοδευτικούς γονείς. Οπότε με άφησαν, το έθεσα στο τραπέζι σαν ιδέα, μου είπαν εντάξει. Ναι. Και έγινε. Θα κλάψω. Δεν μου λες, άλλες συμμαθήτριές σου έχουν τατουάζ? Έχουν. Α, έχουν. Έχουν. Και το έκανε και στην πρώτη ηλικία μου, φίλη μου. Όχι στην τρίτη. Που σε μαγαζί? Ναι. Ναι. Και άφησαν οι γονείς της πρώτη? Ναι. Παναγία μου. Ο δεύτερος και πιο επικίνδυνος τρόπος είναι να βρεις ένα τυχαίο τατουατζίδικο που θα παραβλέψει ίσως το νεαρό της ηλικίας σου και θα σου κάνει το τατουάζ χωρίς συγκατάθεση γονέα. Για να είμαστε όμως ειλικρινείς, ένα τέτοιο τατουατζίδικο που παραβλέπει τόσο σημαντικά ζητήματα, φαντάσου πόσα άλλα θα παραβλέπει που ίσως να είναι ακόμα πιο σημαντικά, όπως η υγεία σου. Και τώρα που είπαμε για υγεία, υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος. Να το κάνεις σε κάποιο σπίτι. Το έχω δει να συμβαίνει πολύ συχνά και πίστεψέ με, το αποτέλεσμα που θα πάρεις σαν τατουάζ, αν δεν το μετανιώσεις, σίγουρα δεν θα σε συγκινήσει. Και επέτρεψέ μου να έχω πάρα πολλές αμφιβολίες για τους κανόνες υγιεινής που ακολουθούνται και το επίπεδο καθαριότητας ενός τέτοιου χώρου. Μάλιστα έχω κάνει και σχετικό βιντεάκι για σπιτικά τατουάζ που μπορείς να παρακολουθήσεις εδώ αν σκέφτεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο. Πώς έπεισες τους γονείς σου πρώτα απ' όλα? Ο πατέρας μου είχε ήδη τατουάζ, οπότε ήταν πιο ελαστικός. Και η μάνα μου απλά μ' άφησε. Είχε λιγάκι φόβο πιο πολύ, αλλά μ' άφησε, εντάξει. Κρατούσες μαχαίρι στα χέρια σου όταν τη ρώτησες? Όχι. Της είπα να πάω σε μαγαζί να ρωτήσω.
Ναι. Γιατί είναι πολλοί που χτυπάνε σε σπίτια και καλύτερα σε μαγαζί. Οπότε έτσι την έψησες ή θα πάω σε σπίτι ή θα με αφήσει να κάνω σε μαγαζί. Όχι, όχι. Α, εντάξει. Εγώ από την πλευρά μου θα σου πρότεινα το εξής. Οκ, θέλεις να κάνεις ένα τατουάζ τώρα στα 16 σου. Και μεταξύ μας είμαι σίγουρος πως το σχέδιο δεν σε πολύ ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, αλλά το να έχεις ένα τατουάζ πάνω σου πρωτίστως. Και πίστεψέ με, το θεωρώ πολύ φυσιολογικό αυτό. Αλλά δώσε χρόνο στον εαυτό σου να την ψάξεις λίγο περισσότερο, να δεις και άλλα σχέδια στο διαδίκτυο. Μάλιστα μπορείς να κατεβάσεις και ένα application στο κινητό σου που λέγεται Ink Hunter, το οποίο δείχνει πώς φαίνεται ένα σχέδιο τατουάζ virtually πάνω στο δικό σου σώμα. Το ήξερες? Έχει ενδιαφέρον πάντως. Θα βάλω και ένα link στην περιγραφή αυτού του βίντεο για όσους ενδιαφέρεστε να δείτε την εφαρμογή αυτή. Τώρα, Νάντια μου, αν μετά από ένα χρόνο δεν έχεις αλλάξει άποψη και θέλεις το ίδιο σχέδιο που έχεις επιλέξει τώρα, τότε θα φέρεις τους γονείς σου από το μαγαζί και θα τους αναλάβω εγώ προσωπικά. Yeah! Ας το πάρουμε. Τώρα, αν και εσύ που μας παρακολουθείς έχεις τις δικές σου ερωτήσεις που αφορούν τα τατουάζ γενικότερα, ας την εδώ πιο κάτω στα σχόλια και θα χαρώ πάρα πολύ και να την απαντήσω. Και why not να κάνουμε ένα καινούριο βιντεάκι τρίλεπτης τρίτης. Τώρα, αν σου άρεσε το βίντεό μας, κάνε μας ένα like, το γουστάρω με τα μάλα. Τα μάλα! Τα μάλα! Έλα μπρο, το γουστάρω με τα μάλα, κάνε ένα like, κάνε ένα like, ένα like, like, like. Βέβαια, τι λένε πρωί πρωί. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και αυτή ήταν η τρίλεπτη τρίτη. Τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα ολόφρεσκο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Ωραίο, ποιος το έκανε? Ο Χρήστας.